Έχουμε κοντά μας την Nikki Avery. Nikki, one more trophy for you, one more medal. Yes, we're so excited. We played a great, well, not the best game, you know, but we played a, we got the win. And the other team is tough. They're tough to beat. But my girl stuck in there. Like, we played tough and we got the W. I'm so excited, so happy for us. It's another trophy for you. How is your feeling for winning so much trophies in Cyprus? I mean, our motto the whole year was together. So we stuck together to the end and we got the win. And to win three trophies in 1 year is like winning three, you know, it's a big thing. I'm so happy. I'm just so happy right now. Thank you very much. Thank you. Thank you. Αυτά λοιπόν από την Nikki Avery. Περιμένουμε και την Σοφία την Θεολόγου να έρθει να μας πει και αυτή την άποψή της. Σοφία, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ακόμα ένας τίτλος, έκτος συνεχόμενος. Ναι, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μου. Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ας ξεχάσουμε λίγο αυτά τα νεκρά σημεία που είχαμε μέσα στο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι δείξαμε τεράστια θέληση, πάθος από την αρχή, ότι πιστέψαμε στον εαυτό μας και δείξαμε ότι θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο και ότι είναι δικό μας το παιχνίδι. Να πω επίσης συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΕΛ για την προσπάθεια. Όπως βλέπετε, ο κόσμος νομίζω απόλαυσε ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό προσφέρει η γυναικεία καλαθόσφαιρα, ειδικά στους τελικούς. Άξιες ομάδες και οι δύο που περάσανε στον τελικό. Τώρα ξεκουράσει. Και τι να πω, ευχαριστούμε όλον τον κόσμο, τον πρόεδρο, την ομάδα που είναι δίπλα μας και του χρόνου, βλέπουμε. Ήταν το καλύτερο σου παιχνίδι στη σειρά των τελικών. Έδειξες όντως ότι το ήθελες πάρα πολύ, ακόμα και όταν τραυματίστηκες, συνέχισε με την ίδια δύναμη. Ναι, η αλήθεια, από τον καιρό που τραυματίστηκα δεν μου πέρασε, γιατί το πίεσα πάρα πολύ, έπρεπε να συνεχίσω να παίζω. Και μου βγήκε στο σημερινό παιχνίδι, αλλά έπρεπε να δαγκώσω να βάλω πείσμα, έπρεπε να δαγκώσω τα χείλη μου να αντέξω για την ομάδα μου και όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και από την Σοφία την Θεολόγου. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά μας και τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Στυλιανίδη, μετά από κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες που θα βγάλει. Κοντά μας λοιπόν και ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Coach, τα πράγματα τελειώσανε με τον καλύτερο τρόπο για σας. Εντάξει, εγώ πρώτα, και αυτό δεν το λέω φιλοφωνητικά, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις κοπέλες της ΑΕΛ. Και το λέω αυτό γιατί δεν το λέω για. Το λέω με όλη τη σημασία τη λέξη. Γιατί 6 κοπέλες, βασικά 7 κοπέλες, όχι μόνο έβγαλαν το πρωτάθλημα, έπαιξαν 3 παιχνίδια με την ΕΝΑΔ και 5 συνεχόμενα μαζί μας. Με 6-7 κοπέλες. Και έφτασαν το παιχνίδι εκεί που το έφτασα. Αυτό το είπα και το νομίζω και το είπα και στην Παπαδούλη και στον Γιώργο τον Παλάλα. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Από εκεί και πέρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στις κοπέλες της δικές μας, γιατί τον τελευταίο μήνα ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολλά με τραυματισμούς. Όμως αντέξαμε, φέραμε το παιχνίδι στο 3-2 στο σπίτι μας. Νομίζω είμαστε καλύτεροι απόψε από την αρχή μέχρι το τέλος, παρά το ότι είχαμε την νίκη σε πολύ κακή επιθετική μέρα. Νομίζω όμως είμαστε καλύτεροι. Αν κερδίσει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, είτε 20 είχε πάει είτε 8, νομίζω είμαστε καλύτεροι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω λίγο και για τη διαιτησία, η οποία σε εισαγωγικά αναγκαστήκαμε να έρθουν ξένοι διαιτητές από τη μια. Μπορεί να μην είναι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, ειδικά στο γυναικείο αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως είναι πρεστίζ για το γυναικείο μπάσκετ. Το ότι δύο διεθνείς διαιτητές μαζί με έναν δικό μας έκαναν αυτόν τον τελικό. Τι να πω για τον κόσμο, μακάρι να έρχονται πάντα στα γήπεδα και στο γυναικείο και στο αντρικό, να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο να φωνάζουν ΑΕΡ, να φωνάζουν και Βαυνός. Λέω και του Πάπη του Παπαέλη να μπορείς και εσείς τους άντρες να φέρεις τέτοιον κόσμο. Έχει από το 2000 να ακούσουμε και Βαυνός πάνω στην κερκίδα. Αυτά, νομίζω τα είπα όλα. Εγώ θα πω τώρα έχει ξεκούραση, σχεδιασμό για τον χρόνο. Εντάξει, να δούμε τώρα το γυναικείο, ξέρεις, είναι. Δεν χρειάζεται και πολύ σχεδιασμό. Με την άποψη θα φέρεις 5 ξένους ή ξέρω εγώ, έχει 10 κοπέλες στις άλλες ομάδες και θα πάρεις. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε πιο μετά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε για όλα.